Μόλι η τιμή τη μετοχή, μια μετοχή οποιασδήποτε, γίνει πολύ ψηλή, ακόμα και μια μεμονωμένη μετοχή να είναι αυτή, που μπορεί να γίνει πολύ ακριβή για του μικρότερου επενδυτέ, τότε θα γίνει διάσπαση αυτή τη συμμετοχή. Οι διασπάσει μετοχών δεν δημιουργούν καμιά αγενή αξία, αλλά συνήθω θεωρούνται ανωδικοί καταλήτε, καθώ οι εταιρείε συνήθω εκδίδουν διασπάσει μετοχών μόνο μετά από παραταμένε περιόδου ισχυρών αποδόσεων. Και μια διάσπαση μετοχών είναι ένα σημάδι ότι η διοίκηση τη εταιρεία είναι σίγουρη για τη μελλοντική ανάπτυξη τη εταιρεία αυτή. Αρκετέ εταιρείε τώρα υψηλού προφίλ έχουν ολοκληρώσει διασπάσει μετοχών τα τελευταία χρόνια. Η διάσπαση είναι αυτό που λέμε το split, όπω είναι α πούμε εταιρείες Amazon, η Alphabet, η Shopify, η Tesla και GameStop. Είναι κάποιε από τι πιο γνωστέ. Σήμερα λοιπόν, στου επενδυτέ παγκόσμια κλίμακα, ένα ενημερωτικό και εκπαιδευτικό κανάλι, στο οποίο μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή, θα δούμε κάποιε μετοχέ που προτείνουν οι αναλυτέ που θα μπορούσαν τι επόμενε μέρε, εβδομάδε, μήνε να ανακοινώσουν ένα split μετοχών. Τη διάσπαση μετοχών δηλαδή. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη εταιρεία, η οποία είναι η Markel Corporation, MKL. Ο ανάδοχο λοιπόν ειδικών ασφαλίσεων Markel είναι ένα εξαιρετικό υποψήφιο για διάσπαση μετοχών. Η Μαρκέλ δεν έχει εκδώσει ποτέ στο παρελθόν διαχωρισμό μετοχών. Δεν έχει κάνει ποτέ δηλαδή split. Αλλά οι μετοχέ τη αυξήθηκαν περίπου 140% τα τελευταία 10 χρόνια. Διάφοροι αναλυτέ λένε ότι η αύξηση των εσόδων τη Μαρκέλ ξεπερνά του ομότιμου τη και τα μη ασφαλιστικά έσοδα τη εταιρεία μπορεί να χρησιμεύουν ω θετικό καταλήτη. Η κερδοφορία τώρα τη εταιρεία αυτή είναι ανώτερη για του ανταγωνιστέ τη σύμφωνα με αναλυτέ και προβλέπουν μια αύξηση 15 έως 20% των λειτουργικών εσόδων και 16 έως 18% αύξηση των ασφαλίστρων για το 2023. Και από ό,τι βλέπουμε τώρα η τιμή της μετοχής, τώρα που μιλάμε είναι στα 1.248 δολάρια. Μετά συναντάμε τον γίγαντα των ανταλλακτικών αυτοκινήτων O'Reilly Automotive ο οποίο είναι προετοιμασμένο για διάσπαση μετοχών, δεδομένου ότι η τιμή τη μετοχή έχει κερδίσει 676% τα τελευταία 10 χρόνια και η τελευταία διάσπαση των μετοχών έγινε το 2005. Αναλυτέ λένε ότι η O'Reilly έχει ελκυστική αποτίμηση και κορυφαίε προοπτικέ αύξηση πωλήσεων και κερδών στον κλάδο τα επόμενα χρόνια. Η εταιρεία συγκεκριμένη κάνει τροφοδοσία και σε εμπορικού αλλά και σε λιανικού πελάτε. Ο αυξανόμενο τώρα μέσο όρο ηλικία των οχημάτων στον δρόμο είναι ένα μακροπρόθεσμο άνεμο για την Οράιλι. Η τιμή τη τώρα που μιλάμε είναι στα 827 δολάρια. Μετά συναντάμε την Equinix και είναι ο μεγαλύτερο πάροχο κέντρων δεδομένων και έχει επίση μια από τι μεγαλύτερε τιμέ μετοχών τη αγορά και μάλλον ετοιμάζεται για διάσπαση. Οι μετοχέ τη Equinix αυξήθηκαν κατά 215% τα τελευταία 10 χρόνια. Η εταιρεία έχει διαχωρίσει τη μετοχή τη μια φορά στο παρελθόν, έχει κάνει δηλαδή μια αντίστροφη διάσπαση 1 προ 32 το 2002. Αναλυτέ λένε ότι η Equinix έχει την ευκαιρία να κλιμακώσει τι δραστηριότητέ τη παγκοσμίω και ο ανταγωνισμό είναι περιορισμένο λόγω των υψηλών φραγμών στην είσοδο στα δεδομένα τη κεντρική αυτή αγορά. Η εξαιρετικά τώρα επαναλαμβανόμενη βάση εσόδων τη Equinix δημιουργεί σημαντική ορατότητα κερδών. Τι τη δημιουργεί, δηλαδή την έχει δημιουργήσει. Εδώ πέρα τώρα συναντήσαμε την μετοχή τη συγκεκριμένη στα 690 δολάρια. Τη BlackRock σίγουρα την ξέρετε όλοι, σαν εταιρεία. Είναι ο μεγαλύτερο διαχείριστης περιουσιακών στοιχείων στην Αμερική και είναι μια κορυφαία εταιρεία διαχείριση επενδύσεων παγκοσμίω. Αν όχι η κορυφαία, τα τελευταία 10 χρόνια οι μετοχέ τη BlackRock έχουν αυξηθεί περίπου κατά 157%. Παρά τώρα, την αυξανόμενη τιμή τη μετοχή, η BlackRock δεν έχει εφαρμόσει ποτέ διαχωρισμό μετοχών. Πολλοί αναλυτέ λένε ότι η ηγετική θέση της BlackRock στις παθητικές επενδύσεις και οι ισχυρές ιστορικές επιδόσεις θα συνεχίσουν να προσελκύουν περιουσιακά στοιχεία σε ένα κορυφαίο κλίπ του κλάδου τα επόμενα χρόνια. Εδώ συναντάμε τώρα τιμή τη συγκεκριμένη μετοχή στα 652 δολάρια. Η εταιρεία Broadcom είναι ένα διαφοροποιημένο παγκόσμιο προμηθευτή αναλογικών ημιαγωγών. Η Broadcom δεν έχει εκδώσει ποτέ στο παρελθόν διαχωρισμό μετοχών, αλλά οι μετοχέ τη έχουν σημειώσει μια άνοδο κατά περίπου 1685% τα τελευταία 10 χρόνια. Αναλυτέ λένε ότι η ασύρματη δραστηριότητα τη Broadcom επιβραδύνεται και υπάρχει σημαντική ρυθμιστική αβεβαιότητα Σχετικά με την εκρεμή εξαγορά τη VMware ύψου 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, λένε οι αναλυτές ότι οι μακροπρόθεσμες ευκαιρίες ανάπτυξης στο cloud computing υπεραντιστάθμισαν αυτά τα προβλήματα και προβλέπουν μια συνολική αύξηση εσόδων 7,6% το οικονομικό 2023 και 3,6% το οικονομικό 2024. Η τιμή της μετοχής τώρα που μιλάμε είναι στα 625 δολάρια. Επόμενη εταιρεία είναι η ASML η οποία είναι ο τρίτο μεγαλύτερο προμηθευτή εξοπλισμού ή στον κόσμο. Η AESML είναι άλλη μια κορυφαία υποψήφια εταιρεία για διάσπαση μετοχών, δεδομένου ότι η τιμή τη μετοχή έχει κερδίσει 872% τα τελευταία 10 χρόνια. Η τελευταία διάσπαση μετοχών τη εταιρεία έγινε το 2012. Αναλυτέ λένε ότι η κυριαρχία τη ASML ω προμηθευτή συστημάτων λιθογραφία για πελάτε αιχμή και μνήμη τοποθετεί την εταιρεία καλά στην αύξηση πωλήσεων τα επόμενα χρόνια. Οι μετεγκαταστάσει κόμβων και οι αναβαθμίσει τεχνολογία θα υποστηρίξουν επίση τη ζήτηση. Εδώ προβλέπεται μια αύξηση εσόδων 20% για το 2023 και εδώ έχουμε μια τιμή μετοχή στα 655 δολάρια. Επόμενη εταιρεία είναι η LAM Research Corp η οποία είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής προϊόντων ή χάραξης στον κόσμο. Τα τελευταία 10 χρόνια, οι μετοχέ τη ΛΑΜ αυξήθηκαν κατά 1191%. Παρά την υψηλή λοιπόν τιμή της μετοχής, η εταιρεία δεν έχει εκδώσει ακόμα διάσπαση μετοχών από το 2000. Αναλυτέ λένε ότι οι προοπτικές της αγοράς μνήμης για το 2023 είναι αδύναμε, αλλά οι επενδυτές ΛΑΜ θα πρέπει να κοιτάξουν πέρα από φέτο σε ένα πιο ελκυστικό περιβάλλον το 2024 και μετά. Προβλέπεται λοιπόν μια αύξηση εσόδων 3% για το οικονομικό 2023, αλλά οι έλεγχοι των εξαγωγών σε πελάτη αιχμή θα πιέσουν πολύ, λένε, τα περιθώρια κέρδου. Εδώ συναντάμε την τιμή τη μετοχή στα 507 δολάρια. Και τελευταία εταιρεία είναι η Biorad Laboratories, η οποία παρέχει εργαλεία και υπηρεσίε βιοεπιστημών που χρησιμοποιούνται στην κλινική έρευνα και τη διάγνωση. Οι μετοχέ τη Biorad αυξήθηκαν κατά 268% τα τελευταία 10 χρόνια. Η εταιρεία έχει διαχωρίσει τις μετοχές της 4 φορές στο παρελθόν με την πιο πρόσφατη έκδοση να είναι 2 προς 1 το 2002. Αναλυτές λένε ότι η BioRad, ενώ οι πωλήσει των κλινικών διαγνωστικών είναι υποτονική. Η κυκλοφορία προϊόντων και οι συνεργασίε θα μπορούσαν να ενισχύσουν τα περιθώρια κέρδου τη για το 2024. Εδώ συναντάμε τη συγκεκριμένη εταιρεία, παιδιά, στα 470 δολάρια. Και κάπου εδώ τελειώσαμε το σημερινό μα βιντεάκι. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που μα ακούσατε. Να είστε καλά. Τα λέμε σύντομα με το νέο.